Πολλοί είναι εκείνοι που ίσως δεν γνωρίζουν πως στο θεσπρωτικό της Πρέβεζας υπάρχει μία λαογραφική συλλογή η οποία στεγάζεται σε ένα παλιό πέτρινο οίκημα και βέβαια έγινε αφορμή με τον εορτασμό των ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς αύριο να ανοίξει στο ευρύ κοινό και να γίνει μία εκδήλωση όπου βασικό σημείο και εστίαση αποτελεί ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ειδικότερα της περιοχής. Η Λαογραφική Συλλογή Γιώργος Γιαννιάς, έτσι ονομάζεται, τα παιδιά του έχουν φροντίσει ώστε να υπάρχει, να λειτουργεί, να μην είναι απλά ένας μουσιακός χώρος, αλλά να είναι επισκέψιμος και πολύ δε περισσότερο να αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού στις τοπικές κοινωνίες. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Βασίλη Γιάννο, τον οποίο και καλωσορίζουμε στο στούντιο του RTV. Κύριε Γιάννο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν να μας πείτε τι περιέχει αυτή η λαογραφική συλλογή, η οποία φέρει το όνομα, την έχετε μάλλον αφιερώσει, στον αείμνηστο πατέρα σας. Ναι, η λαογραφική συλλογή φέρει το όνομα Γιώργος Γιάννος, γιατί ακριβώς είναι δημιούργημά του. Είναι μια συλλογή, μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τα μέσα της δεκαετίας του 90, όπου ο δημιουργός με πολύ μεράκι συγκέντρωσε και ανέδειξε αντικείμενα λαογραφικής αξίας από την ευρύτερη περιοχή της Μικρής Λακασουλίου. Mm-hmm. Αυτή η προσπάθεια συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 2000, συμπληρώνοντας μια πλούσια συλλογή από αντικείμενα της καθημερινής αλλά και της θρησκευτικής ζωής των κατοίκων της περιοχής. Έχει παραμείνει δηλαδή ένα οίκημα, ένα σπίτι, θα έλεγα εγώ, όπως ακριβώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια, όπως λειτουργούσε με τις καθημερινές ανάγκες και τις καθημερινές ασχολίες των ανθρώπων. Ναι, η συλλογή φιλοξενείται, στεγάζεται σε ένα πέτρινο διατηρητέο κτίσμα του 1860, mm-hmm. και είναι ουσιαστικά διαρθρωμένη σε δύο επίπεδα. Στο ισόγειο όπου παρατίθονται εργαλεία από τα επαγγέλματα της εποχής εκείνης, αρκετά από τα οποία έχουν σήμερα εξαλειφθεί, όπως το επάγγελμα του γανωματή για παράδειγμα, mm-hmm. και στο ανώγειο, στις δύο αίθουσες, παρατίθονται σκεύη της καθημερινής ζωής, ενδυμασίες, κεντήματα και γενικά μία αναπαράσταση του αρχοντικού της εποχής εκείνης. Μάλιστα. Η αυριανή εκδήλωση, η οποία όπως είπαμε εντάσσεται στα πλαίσια του εορτασμού των ημερών της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τι σκοπό έχει, τι στόχο έχει? Η Λαογραφική Συλλογή φιλοδοξεί να ανοίξει τις πόρτες της, να φέρει τον κόσμο κοντά, και επειδή ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που δίδεται η ευκαιρία να βρεθούν μαζί άνθρωποι από διαφορετικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, το Πανεπιστήμιο Ιωνίνων, που θα πρέπει να πω έχει αναλάβει την επιστημονική τεκμηρίωση των αντικειμένων της συλλογής, mm-hmm. αλλά και του Υπουργείου Πολιτισμού και εκπρόσωποι των τοπικών συλλόγων, να συζητήσουν για το εάν και με ποιο τρόπο μπορεί αυτό το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μας να αξιοποιηθεί προς όφελος των κατοίκων γενικότερα. Κύριε Γιάννο, ποιοι θα συμμετέχουν στην αυριανή εκδήλωση? Στην αυριανή εκδήλωση, την οποία συνδιοργανώνουμε από κοινού με το Πανεπιστήμιο Ιωνίνων, και ευκαιρία σε αυτό θα ήθελα να τους ευχαριστήσω, θα συμμετέχουν από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Ευστράτιος Ιωάννου, ο Δήμαρχος του Δήμου Ζηρού ο κύριος Νίκος Καλατζής, εκπρόσωποι από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς επίσης και από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα του Πανεπιστήμιου Ιωνίνου, το Τμήμα Οικαστικών Τεχνών και της Σχολής Καλού Τεχνών, το οποίο και επιμελείται, όπως προείπα, της Λαογραφικής Συλλογής. Η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι αναπόσπαστο κομμάτι του τόπου, της περιοχής, γενικότερα της κάθε περιοχής της χώρας μας. Πόσο αυτό μπορεί να αποτελέσει και κίνητρο για την ανάπτυξη του τουρισμού, είτε το λέμε θεματικό, είτε το λέμε εναλλακτικό τουρισμό, κύριε Γιάννο? Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε μια εξωστρέφεια, η οποία θα δημιουργήσει μια αξία, η οποία δεν θα περιορίζεται μόνο στον συναισθηματικό χαρακτήρα της. Δηλαδή, δεν θα
μένει μόνο στους ανθρώπους που ξαναζούν ή βλέπουν πράγματα με τα οποία έχουν βιώσει το παρελθόν. Mm-hmm. Αντιθέτως, φιλοδοξούμε να ανοίξουμε αυτό το πεδίο, να αποτελέσει ένας χώρος τέχνης, γνώσης, αλλά και γιατί όχι ένας χώρος επισκέψιμος, τονώνοντας ενδεχομένως, αν αυτό είναι εφικτό, την τουριστική κίνηση στην περιοχή, η οποία γεωγραφικά παραμένει να είναι απομονωμένη. Ξέρετε, αυτό έχουν οι περισσότεροι στο μυαλό και πολλές φορές λέμε, αν επισκεφθούμε ένα τέτοιο λαογραφικό μουσείο, α, είναι μουσιακός χώρος, α, αυτό δείχνει τι γινόταν κάποτε. Όμως, είναι αλληλένδετα και με την ιστορία, όπως είπαμε, και με τον πολιτισμό και με τις εκφάνσεις, αν θέλετε, της ζωής, στη διάβα των καιρών. Αυτό, λοιπόν, δεν θα πρέπει να θεωρείται η κάθε προσπάθεια του κάθε ανθρώπου ότι αποτελεί μουσιακό χώρο κάτι που δεν μπορεί κανείς να το αγγίξει, να το επισκεφτεί. Ναι. Επειδή οι περισσότερες προσπάθειες, σαν και αυτή στην Ελλάδα, έχουν προσωπικό χαρακτήρα, οι περισσότερες συλλογές στην Ελλάδα παραμένουν είτε να υπολειτουργούν είτε κλειστές. Εμείς φιλοδοξούμε μέσα από μια συλλογική προσπάθεια και υπό την στέγη και την αιγίδα, αν θέλετε, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, να δώσουμε μία εξωστρέφεια και να δώσουμε μία νέα διάσταση, όπου ενδεχομένως και με την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να προσδιορίσω το θεσμικό πλαίσιο, αλλά με την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας, να μπορέσει να μην αποτελεί ένας χώρος, να πω, μνήμης απλώς. Έτσι. Αλλά να είναι ένας χώρος ζωντανός, χώρος που θα βλέπει το μέλλον, όχι μόνο το παρελθόν. Κύριε Γιάννα, θα μπορούσαν και τα παιδιά σχολείων και από άλλες περιοχές, από την ευρύτερη περιοχή της Λάκας Ουλίου, από όλη την Ήπειρο, γιατί όχι, ακόμη και από άλλα μέρη, να επισκεφθούν το θεσπρωτικό, το χώρο αυτό και μέσα από βιωματικά εργαστήρια να αποκτήσουν γνώση. Ναι. Αυτή είναι μία από τις φιλοδοξίες μας. Πρέπει να πω καταρχήν ότι όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί, πάνω από δύο δεκαετίες, περίπου 25 χρόνια, ακόμα όταν ζούσε ο πατέρας μου, αρκετά σχολεία επισκέπτονταν. Μάλιστα, αν δείτε, σκοπίμως επιλέξαμε στην αφίσα για την διαφήμιση της εκδήλωσης να τοποθετήσουμε στο κέντρο ακριβώς τον δημιουργό με τους μαθητές σχολείων, όπου βρίσκεται σε διάδραση. Μάλιστα. Φιλοδοξούμε λοιπόν να ανεβάσουμε την επισκεψιμότητα, έτσι ώστε κυρίως μαθητές να γνωρίσουν έναν άλλον πολιτισμό μιας άλλης εποχής, που αυτό όμως δεν πρέπει να μένει ως ένα απολίθωμα του χρόνου, να το μετουσιώνουν στην καθημερινή τους ζωή, παίρνοντας αξιακά στοιχεία και εμπλουτίζοντας την καθημερινότητά τους. Και απ' την άλλη και η σύνδεση, αν θέλετε, της τοπικής κοινωνίας με το Πανεπιστήμιο. Γιατί και εκεί η σχέση θα πρέπει να είναι αμφίδρομη. Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το τμήμα της, το μεταπτυχιακό τμήμα της Σχολής Καλλοτεχνών, όπου επιμελείται την συλλογή, βρήκε ένα χώρο για να μπορέσει να κάνει έρευνα και φιλοδοξώ ότι αυτό θα συνεχίσει και στις επόμενες σειρές, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια, όπως λέγουν οι ειδικοί, επιστημονική μελέτη τεκμηρίωσης των αντικειμένων. Θα το αποκαλούσα μια πρίκα, όχι μόνο για την συλλογή, αλλά για την ευρύτερη περιοχή, γιατί αποτυπώνει την λαογραφική ταυτότητα των κατοίκων της περιοχής. Mm-hmm. Άρα αύριο στην πρώτη έτσι ανοιχτή εκδήλωση και με διαφορετικό, αν θέλετε, χαρακτήρα, όπου θα υπάρχουν και στοιχεία, θα υπάρχουν και καταγραφές, θα υπάρχουν και προτάσεις και θα ακουστούν ενδεχομένως και πολύ ενδιαφέροντα άλλα πράγματα. Ως υπηρώτες, πάρα πολύ φιλόξενοι, εσείς ανοίγετε το χώρο σχεδόν σε όλη την κοινωνία. Ακριβώς έτσι είναι και είναι μια μεγάλη εκδήλωση. Νομίζω ότι με τον καλύτερο τρόπο θα προσπαθήσουμε να τιμήσουμε και τη μνήμη του δημιουργού της συλλογής, αλλά και το μήνυμα των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, για το οποίο πρέπει να πω ότι είμαστε περήφανοι, εγγραφήκαμε στην λίστα του Υπουργείου Πολιτισμού για τους φορείς που θα τρέξουν το πρόγραμμα 2019. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Τι ώρα είναι η εκδήλωση? Η εκδήλωση είναι στις 6 το απόγευμα και θα πρέπει επίσης να πω ότι πλαισιώνεται με το χορευτικό συγκρότημα του Μορφωτικού Συλλόγου, με παραδοσιακούς χορούς.
και στο τέλος αυτής ακολουθεί μια ελαφρά δεξίωση. Με παραδοσιακά τι άλλο, εδέσματα, πίτα και κρασί και τσίπουρο. Ασφαλώς. Έτσι, η πυρώτικη φιλοξενία. Να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.